Πρώτα απ' όλα πρέπει να δηλώσουμε ότι έχουμε πάρει τα μέτρα τα υγειονομικά και δεν φοράμε μάσκες, πρώτον γιατί κρατάμε τις αποστάσεις και δεύτερον γιατί έχουμε εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα και αβίαστα. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση που σας απίφθηνα για μια συνέντευξη τύπου που θα έχει αντικείμενο τις προσωπικές μου πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με δύο κορυφαία ζητήματα ζωτικής σημασίας που απασχολούν τον νομό Ηλίας. Το πρώτο είναι το κλείσιμο των δύο πανεπιστημιακών τμήματων που λειτουργούν στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Αυτή η ιστορία με τις σχολές έχει πίσω της περίπου μία διάρκεια 20 χρόνων. Εδώ και 20 χρόνια ο νομός Ηλίας διαθέτει δύο ΤΕΗ αρχικά, τα οποία το 2012, τότε που με είχε τιμήσει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από μεγάλους αγώνες τότε, είχαμε καταλήξει στο ότι η Ηλία δικαιούται με βάση την ορθολογική κατανομή των τμήματων των ΤΕΗ της Πάτρας να έχει ένα ΤΕΗ πολιτισμικού προσανατολισμού γιατί αυτό συνάδει με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις εν γέννη προϋποθέσεις που υπάρχουν για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην αρχαία Ολυμπία, εκεί δηλαδή όπου έχει αποτεθεί από αιώνες πολλούς ένα πολιτισμικό απόθεμα που το ξέρει όλη η οικουμένη και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένα ΤΕΗ αγροτικού χαρακτήρα που θα έχει σύνδεση με τον μεγαλύτερο αρδευόμενο και πιο παραγωγικό κάμπο της Ελλάδας. 800.000 στρέμματα αρδευόμενης γης, έφορης. Και εκεί βέβαια η ορθολογική σύνδεση αυτού του τμήματος με το συγκεκριμένο τόπο δεν είχε κριτήρια χάρης, ούτε και ικανοποιούσε τοπικιστικές αξιώσεις. Αλλά ήταν η εφαρμογή του ίδιου του νόμου που επιβάλλει να ιδρύονται και να λειτουργούν σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όταν αυτό συνάδει με τα χαρακτηριστικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα αναπτυξιακά του τόπου. Και εδώ και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πλέον ή βέβαιον δεδομένες οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθιστούν εντελώς ορθολογική την επιλογή του συγκεκριμένου τόπου. Παρ' όλα αυτά, εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Το θέατρο αυτό του παραλόγου ξεκινάει με μία πρωτοβουλία που είχε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και μάλιστα ο Πρίτανης αρχικά να έχει έναν σχεδιασμό στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των σχολών και των τμήματων του Πανεπιστημίου Πατρών. Εδώ θα πρέπει για αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ της ορθολογικότητας να υπάρξει μια συγκεκριμένη διευκρίνηση. Στην Ελλάδα ποιοι κυβερνάνε? Κυβερνάνε οι συγκλητικοί, οι συμβουλάτορες των πανεπιστημίων, οι κάθε είδους καθηγητές οι οποίοι εν μια νυχτή από καθηγητές ΤΕΗ γίνονται δια υπηρεσιακής εξελίξεως καθηγητές πανεπιστημίου και αυτό δεν θεωρείται ότι είναι παραλογισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί την επομένη της εξέλιξής τους και
των προνομίων που τους δίνει νομοθετικά η πολιτεία, παράλογα βέβαια, παίρνουν την πρωτοβουλία να μας πούν πού θα μείνουν και πού θα φύγουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή την αρμοδιότητα την έχει μόνο η πολιτεία με το όργανό της που λέγεται κυβέρνηση. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο 4485, άρθρα 5 και 10, σχολές ιδρύονται ή καταργούνται, συγχωνεύονται ή αλλάζουν μόνο με προεδρικό διάταγμα, και το προεδρικό διάταγμα είναι πολιτιακή πράξη που εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό και την υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον βεβαίως υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση, δηλαδή εφόσον η Βουλή των Ελλήνων έχει παραχωρήσει αυτή την συγκεκριμένη εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση, στον υπουργό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο υπουργός είναι όργανα νομοθετικής λειτουργίας του κράτους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η νομοθετική λειτουργία που χρειάζεται για να έχουμε αλλαγή στον ακαδημαϊκό χάρτη δεν έχει ανατεθεί ούτε στους συγκριτικούς, ούτε στους καθηγητές, ούτε στην ΕΘΑΕ, αλλά στην ίδια την πολιτεία, την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θέμα, ο πρώτος αντίλογος που έχω να κάνω είναι ότι δεν δεσμεύει κανένα υπουργό η απόφαση της συγκλήτου αυτή και κυρίως δεν έχει καμία επιρροή όσον αφορά τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Δεύτερο θέμα. Αλλά ας το παραμερίσουμε αυτό. Υπάρχει κάποια λογική, υπάρχει ένας ορθολογικός μπούσουλας σε αυτή τη διαδικασία της λήψης απόφασης? Όχι. Και αυτό από πού φαίνεται? Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση συνεδριάζει η σύγκλητος και παίρνει αποφάσεις, τις οποίες βέβαια τις προτείνει στην κυβέρνηση, γιατί από μόνο του το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί, όπως είπα προηγουμένως, να καταργεί ή να ιδρύει σχολές. Αυτό χρειάζεται και απαιτεί την πράξη που σας είπα, το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρωτοβουλία του Υπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα εδώ έχουμε σε πρώτη φάση μια απόφαση που λέει ότι θα έχουμε στο μέλλον μια αλλαγή που λέει ότι φεύγει από την Αμαλιάδα το τμήμα το πανεπιστημιακό της γεωπονίας και πηγαίνει στο Μεσολόγγι, ότι συγχωνεύεται η μουσιολογία του πύργου με την αρχαιολογία και την ιστορία που φεύγει από το Αγρίνιο και πηγαίνει στην Πάτρα, και όπου επίσης από το Αίγιο φεύγει ένα τμήμα φυσιοθεραπείας και πηγαίνει στην Πάτρα. Και πράγματι θα λέγαμε, άμα είναι και η κυβέρνηση αυτό το πράγμα το δέχεται, γιατί είναι ορθολογικό, ας το δεχθεί. Αλλά δεν μπορεί παρά να το δεχθεί στο σύνολό του και όχι να τροποποιηθεί επειδή κάποιοι πολιτικοί παράγοντες της αχαΐας και της ετωλοακαρνανίας παρενέβησαν, και είναι δεδομένο, όπως έχει γραφτεί και στον τύπο και δεν έχει διαψευστεί, ότι τόσο ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εζήτησε και από ό,τι φαίνεται πέτυχε να ανασταλεί η μεταβολή για το Αίγιο και να μείνει εκεί το τμήμα της φυσιοθεραπείας, όπως επίσης κάποιοι παράγοντες από την Ετωλοκορνανία επίσης επέτυχαν η σχολή αρχαιολογίας και ιστορίας να μην φύγει από το Αγρίνιο και να παραμείνει εκεί. Άρα αυτή η απόφαση που ευαγγελίζεται τη συμβολή της στην ορθολογική διαμόρφωση του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας, αμέσως μετά την έκδοσή της άλλαξε, και άλλαξε γιατί κάποιοι πολιτικοί από τους άλλους νομούς της περιφέρειας φαίνεται ότι έχουν καλύτερη δυνατότητα να εισακούονται από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ηλία, οι βουλευτές της Ηλίας, του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό με εντυπωσίασε αρνητικά και πράγματι μου δημιούργησε και το αίσθημα της ματαιότητας
για το ότι δεν μπορεί κάποιοι να έχουν καλύτερο και ισχυρότερο δικαίωμα βουλευτικό από ό,τι έχουν οι βουλευτές της Ηλίας. Αυτό λέγεται ανομαλία στο πολίτευμα και ανομαλία στη λειτουργία των θεσμών. Γιατί όλοι οι βουλευτές είναι ισότιμοι και όλοι οι βουλευτές πρέπει να έχουν ίση δυνατότητα πρόσβασης στις εξουσίες τις δημοκρατικές της χώρας. Φαίνεται όμως ότι εδώ κάποιοι το έχουν αυτό το δικαίωμα πολύ πιο βελτιωμένο, πολύ πιο αποτελεσματικό και κατάφεραν λοιπόν, ενώ όλοι μιλάνε για ορθολογισμό, να καταστήσουν με την παρέμβασή τους παράλογη, άδικη και άνηση αυτή την απόφαση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, με τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί μια απόφαση συγκλήτου να θεωρηθεί ότι είναι αμερόληπτη, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δικαίη, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του χάρτη, του ακαδημαϊκού, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι είναι μεταρρύθμιση που όλοι ζητάμε στην ανώτατη εκπαίδευση. Προφανώς όχι. Και βέβαια το όχι μπορώ και το λέω με παρησία, γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν, γιατί στην πολιτική δεν εμπήκα για να αποκτήσω εισοδήματα και όλοι ξέρουν ότι δεν έχω εξάρτηση επαγγελματική από τη βουλευτική μου ιδιότητα και γι' αυτό σήμερα τη συνέντευξη, όπως όλες τις συνέντευξεις μέχρι σήμερα, τις έχω δώσει εδώ στο δικηγορικό μου γραφείο. Και πάμε τώρα να δούμε και στη συνέχεια τι γίνεται με αυτές τις αποφάσεις. Ενώ λοιπόν για φέτος η ίδια αυτή η σύγκλητος έχει αποφασίσει για φέτος να μην συντελεστεί η διαγραφή των δύο τμήματων της Ηλίας, που έμειναν δύο ενώ στο σύνολο της περιφέρειας της πανεπιστημιακής ήταν, όπως σας είπα, τέσσερες οι αλλαγές, έμειναν οι δύο. Αποφάσισαν να εισαχθούν 100 φοιτητές σε πρώτη φάση, αρχική απόφαση αυτή, 100 φοιτητές στον πύργο και 100 φοιτητές στην Αμαλιάδα. Αυτό σε συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεδρίαση της συγκλήτου. Και μετά από ένα μήνα, χωρίς καινούργια συνεδρίαση, χωρίς κανένας να αισθανθεί την υποχρέωση σε εμάς εδώ, τους ηλίους που μας λένε λαϊκιστές και θα εξηγήσω στη συνέχεια ποιοι μας λένε λαϊκιστές, χωρίς λοιπόν να αισθάνονται την υποχρέωση να βγουν στο λαό της Ηλίας και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, κάναμε λάθος, ότι ξέρετε κάτι, προέκυψαν καινούρια στοιχεία που μας επιβάλλουν να επανεξετάσουμε αυτή την αρχική απόφαση με την οποία λέγαμε ότι ναι, να λειτουργήσουν για φέτος τα τμήματα του πύργου και της Αμαλιάδας, αλλά να περιορίσουμε τους εισακταίους και να είναι 100 στον πύργο και 100 στην Αμαλιάδα. Αυτή λοιπόν την απόφαση, χωρίς νέα συνεδρίαση, με ένα απλό τηλεφώνημα, ο κύριος Πρίτανης, από ό,τι έχει λεχθεί και δεν έχει διαψευστεί, την έκανε από 100-0. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σε αυτό το μηχανογραφικό που θα συνταχθεί και με αυτό το πλαίσιο που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας δεν υπάρχει ούτε μία διαφορά ως προς τη λειτουργία των τμήματων και των σχολών. Όλες οι σχολές υπάρχουν, οι 430 σχολές στα 23 πανεπιστήμια, εκτός από δύο τμήματα του νομού Ηλίας. Και ερωτώ αυτό, από ποια λογική αξιοκρατίας, ίσης μεταχείρισης, δικαιοσύνης, αρχής αναλογικότητας, κράτους δικαίου, σοβαρότητας, πολιτισμένης πολιτικής μπορεί να καλυφθεί. Και να μου το πούνε εμένα εδώ, όλοι αυτοί που βγαίνουν και μας κατηγορούν ότι εμείς είμαστε οι λαϊκιστές που λέμε όχι, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει και η δικιά μου από την αρχή η αντίρρηση και η διαφωνία και στον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον κύριο Συρίγκο και στην κυρία Υπουργό,
τους οποίους τους τιμώ και τους εκτιμώ, δεν έχω τίποτα, με αυτό που είμαι σε πλήρη αντίθεση, είμαι στον τρόπο και στη διαδικασία που εφαρμόζουν για να μας πούνε ότι κάνουν εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη. Εξορθολογισμός λοιπόν του ακαδημαϊκού χάρτη. Όταν είναι δεδομένο ότι μετά από αυτές τις εξετάσεις που θα γίνουν τις εισαγωγικές θα προκύψουν τα εξής στοιχεία. Με βάση την εφαρμογή του νόμου 4777 που καθιερώνει ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια, είναι δεδομένο και αναμενόμενο ότι θα μειωθεί κατά 15 με 20.000 ο φοιτητικός πληθυσμός της χώρας. Άρα, τουλάχιστον 50 με 60 τμήματα πανεπιστημιακά σε όλη την Ελλάδα θα μείνουν χωρίς φοιτητές. Και κυρίως είναι βέβαιο ότι θα μείνουν χωρίς φοιτητές αυτά τα τμήματα που έχουν δεχτεί στο προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος ή στο προπροηγούμενο φοιτητές με βάση 01, 02, 1, 2, 3 κλπ. Και έρχονται να μας πούνε ότι για όλες αυτές τις σχολές, τις περιπτώσεις μάλλον των τμήματων, δεν κάνουν αυτό που κάνουν προκαταβολικά και πριν βγουν τα αποτελέσματα με τα τμήματα του πύργου, τα οποία ειδικά το τμήμα του πύργου σε σύγκριση με αυτά που σας είπα, έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό εισόδου. Είναι πάνω από 7.000 τα μόρια. Όταν μπαίνουν λοιπόν σε πολυτεχνία ή σε μαθηματικές σχολές ή σε φυσικομαθηματικές σχολές σε όλη την Ελλάδα ή σε άλλες σχολές με 2, με 3, με 4, δεν μπορεί να ξεκινάει ο εξορθολογισμός από αυτά τα τμήματα που παίρνουν με 7.000, όταν μάλιστα αυτές οι 7.000 μονάδες έχουν καταγραφεί στην εποχή της πανδημίας, στην εποχή του lockdown. Άρα και εδώ υπάρχει παραλογισμός. Αλλά ακόμα μεγαλύτερος παραλογισμός υπάρχει όταν λέμε ότι θέλουμε να συντάξουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, δηλαδή το χάρτη που θα αποτυπώνει και θα εμφανίζει όλες τις σχολές και όλα τα τμήματα και όλα τα πανεπιστήμια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο πυλώνες. Από τα ΑΕΗ, δηλαδή τα πανεπιστήμια, και από τον λεγόμενο τεχνολογικό πυλώνα. Αυτό που μέχρι πρότινος ήταν τα ΤΕΗ, τα οποία μια νυχτή, 100 τέτοιες σχολές, τις κατήργησε ο κύριος Γαβρόγλου, ο μεταρρυθμιστής, άλλος μεγάλος λόγα, για να τις κάνει πανεπιστήμια. Και μαζί με αυτό έκανε, όπως σας είπα, δια υπηρεσιακής εξελίξεως εν μια νυχτή, καθηγητές ΤΕΗ, τους έκανε καθηγητές πανεπιστημίου, πολλοί από αυτούς, από ό,τι μου έλεγε ένας καθηγητής πολύ σοβαρός του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν έχουν ούτε διδακτορικό. Και αυτοί προφανώς θα συμμετείχαν στη Σύγκλιτο, που αποφάσισε να κλείσει το ΤΕΗ και νυν πανεπιστημιακό τμήμα του Πύργου και της Αμαλιάδας. Δεν νομίζω πλέον ότι μιλάμε για παραλογισμούς, μιλάμε για έναν απίστευτο ανορθολογισμό, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ ούτε να τον εγκρίνω, ούτε να τον επικυρώσω. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους, προκειμένου να αντιληφθούν κάποιοι ότι, όπως σας είπα, για να έχουμε ορθολογικά συντεταγμένο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, θα πρέπει να έχουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτον, αποτελέσματα εξετάσεων για να δούμε ποιες σχολές θα κλείσουν λόγω της βάσης, της ελάχιστης εισαγωγής. Δεύτερον, τα καινούργια ΤΕΗ που θα κάνει η κυβέρνηση, που είναι λεγόμενες σχολές εφαρμοσμένων επιστημών, τις οποίες θα πρέπει να τις κατανείμει γεωγραφικά. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε τα ΙΕΚ πανεπιστημιακής διάρκεια, πανεπιστημιακής φοίτησης, τα οποία και αυτά είναι πολύ σημαντικά και έχουν μεγάλη ζήτηση, ώστε πλέον, αφού έχουμε όλες αυτές τις μονάδες, να κάτσουμε και να τις τοποθετήσουμε σε αυτό το χάρτη, και τότε ο χάρτης πράγματι θα είναι ορθολογικός, και τότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι τα αποτελέσματα και εις βάρος της Ηλίας, εγώ πρώτος θα πω ότι πρέπει να τα δεχτούμε. Αλλά προκαταβολικά.
μεροληπτικά, ανορθολογικά και χωρίς καμία συστηματική προσέγγιση του προβλήματος, εγώ δεν δέχομαι να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό το συγκεκριμένο, στην παιδεία. Και εδώ τώρα τίθενται και μια σειρά άλλα ζητήματα. Τι θέλουμε από την ανώτατη εκπαίδευση? Θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Και το άρθρο 16 του Συντάγματος λέει ότι η παιδεία αποτελεί αποστολή του κράτους. Αλλά η ανώτατη εκπαίδευση είναι ένας θεσμός τον οποίον δεν μονοπολεί το κράτος. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελούν ιδρύματα και όχι κρατικά εκπαιδευτήρια, που έχουν τη μορφή δημόσιου νομικού προσώπου, είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους. Δηλαδή δεν είναι κρατικά, αλλά τελούν υπό την εποπτεία, είναι ιδρύματα, δεν είναι κρατικά καταστήματα και έχουν τη μορφή του δημοσίου νομικού προσώπου. Μορφή δημοσίου νομικού προσώπου. Δεν έχουν μόνο τα κρατικά καταστήματα, αλλά έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε με τη μορφή των δήμων, είτε και με τη μορφή των περιφερειών. Άρα, όπως δέχονται όλοι οι διαπρεπείς καθηγητές του συνταγματικού και του δημοσίου δικαίου, το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει ούτε και καθιερώνει το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Υπάρχει περιθώριο για να ιδρυθούν μη κρατικά δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ σήμερα λοιπόν σας ανακοινώνω ότι με ερώτησή μου προς την Υπουργό Παιδείας που κατέθεσα χθες στη Βουλή, ζητώ να ξεκινήσει η νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα οριστούν και θα προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι κάτω από τους οποίους θα ιδρύονται δημόσια νομικά πρόσωπα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συγκεκριμένη περίπτωση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που μας ενδιαφέρει, ώστε να δούμε να υλοποιείται το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο δεν χρειάζεται αναθεώρηση για να επιτρέπεται αυτή ακριβώς η λειτουργία και η ίδρυση των μη κρατικών, αλλά δημοσίων, το υπογραμμίζω, δημοσίων, όχι ιδιωτικών, δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτή ακριβώς είναι και δέσμευση που προέρχεται για τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, από το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο το υποστηρίζω και από το οποίο καλύπτομαι ιδεολογικά και πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν, έστω κάτω από αυτή την ατυχή συγκυρία της εξαίρεσης, της δυσμενούς, της άνησης, της άδικης που γίνεται εις βάρος της Ηλίας, καλό λοιπόν την κυβέρνηση όλοι μαζί να δώσουμε τη δυνατότητα να δούμε πανεπιστήμια που δεν θα ασφικτιούν από τον κρατικό αναγκαλισμό. Γιατί? Γιατί στο πανεπιστήμιο αυτό που προέχει για να είναι πολιτισμένο πανεπιστήμιο είναι η απαλλαγή του από οποιαδήποτε δεσμά κρατικής ή άλλης χειραγώγησης. Η ελευθερία είναι απόλυτη για τα πανεπιστήμια όσον αφορά την διδασκαλία, την έρευνα και τη γνώση. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ για πρώτη φορά με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, ο οποίος κάθε χρόνο
δίνει 20 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας για την ενίσχυση αυτού του πανεπιστημίου πατρών. Προσέξτε τώρα τη μεγάλη αντίθεση. Η περιφέρεια είναι μια περιφέρεια, είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχει η Αχαΐα, η Αιτωλοακαρνανία και η Ηλία. Και ο προϋπολογισμός, ο περιφερειακός, περιλαμβάνει χρήματα, κεφάλαια, τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν και τους τρεις αυτούς νομούς, τις λεγόμενες τώρα περιφερειακές ενότητες. Άρα, με ποιο δικαίωμα θα συνεχίσουμε να δίνουμε 20 εκατομμύρια από τον περιφερειακό προϋπολογισμό για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όταν η Ηλία δεν έχει καμία σχολή και κανένα τμήμα του Πανεπιστημίου αυτού. Άρα εδώ δημιουργείται μια άλλη αδικία εις βάρος της Ηλίας, ότι χρήματα τα οποία πρέπει να τα κατευθύνει ο Περιφερειάρχης για έργα και υπηρεσίες στο νομό Ηλίας, τα παίρνουμε και τα χρησιμοποιούμε για να συντηρούμε το Πανεπιστημίο της Πάτρας που είναι κρατικό. Ας πάει λοιπόν το κράτος τα 20 εκατομμύρια να τα δώσει στην Πάτρα, ας πάει ο Δήμαρχος της Πάτρας να τα δώσει αυτά τα 20 εκατομμύρια, η Περιφέρεια όμως Δυτικής Ελλάδας δεν έχει το δικαίωμα να δίνει λεφτά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συγχαίρω τον Περιφερειάρχη γιατί ο πρώτος που το είπε ήταν αυτός. Και θα συμπαρασταθούμε όλοι προκειμένου, έχω συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και με τον Δήμαρχο της Ήλιδας, ώστε να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια, η οποία πιστεύω ότι θα καταλήξει επιτέλους να έχουμε στην Ελλάδα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δημόσια όμως. Δημόσια. Και βέβαια τότε θα έχουμε κάνει ένα όραμα, για το οποίο έχω μιλήσει στη Βουλή όταν ήμουνα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, που εμένα με εκφράσει απολύτως. Τότε θα μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο άνευ όρων. Για ένα πανεπιστήμιο όπου η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της γνώσης, η ελευθερία η ακαδημαϊκή και η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας θα λειτουργούν, θα υπάρχουν και θα παράγουν αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας χωρίς προϋποθέσεις που θα τις βάνει το κράτος. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο όπου βρισκόμαστε στο κατόφλι αυτής ακριβώς της στιγμής όπου το 1989, αν θυμάστε, ξεκίνησε η δημιουργία των μη κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και τότε με το άρθρο 15 του Συντάγματος που λέει ότι η τηλεόραση και η ραδιοφωνία τελούν υπό τον άμεσο κρατικό έλεγχο, όλοι πιστεύανε, οι πολιτικοί, ότι δεν νοείται να υπάρχουν στην Ελλάδα μη κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι που ξεκίνησε η άνοιξη του 1989 και του 1990, έγιναν παντού τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και οι ιδιωτικές τηλεοράσεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και είπε όχι, δεν είναι κρατικές υπηρεσίες, αλλά είναι δημόσιο αγαθό η ενημέρωση, την οποία το κράτος την ελέγχει εάν εξυπηρετεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή αν είναι πλουραλιστική η ενημέρωση, εάν είναι αντικειμενική η ενημέρωση, εάν εξυπηρετεί τις πολιτισμικές, τις επιστημονικές και τις λαϊκές παραδόσεις του έθνους και βέβαια τότε, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, μπορεί το κράτος να παρέχει άδεια σε ιδιώτες για να έχουν και να λειτουργούν σταθμούς ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος αυτής της σημερινής τοποθέτησής μου, για την οποία θέλω μόνο να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Η παρέμβασή μου βεβαίως στην μεγαλύτερη απήχηση που έχω διαπιστώσει ότι είχε ήταν πράγματι θετικά αποδεκτή. Εκτός από κάποιους που με διαρροές έφτασαν στο σημείο να λένε ανοησίες και παλιανθρωπιές. Άκουσα παραδείγματος χάρη από πολύ ψηλές πηγές να λένε ότι ο Τσαβάρας είναι λαϊκιστής. Και
για να μην στιάζει την τοποθέτησή μου αυτή την καθαρή και την ειλικρινή και την έντιμη, που επαναλαμβάνω δεν έχει αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Είναι μια παρέμβαση που αξιοποιεί το ρόλο το θεσμικό και το συνταγματικό του βουλευτή, ο οποίος λέει τη γνώμη του ευθαρσός και ο οποίος κάνει και δικαιούται να κάνει κριτική. Εγώ λοιπόν διαφωνώ στο όνομα της κριτικής που οφείλω να ασκώ με βάση τον ορθό λόγο απέναντι σε πράξεις πολιτιακές ή σε πράξεις κυβερνητικές. Εδώ λοιπόν λαϊκιστής δεν είναι ο Τζαβάρας, και για να μην μένει η παραμικρή αμφιβολία στον οποιοδήποτε, λέω ότι δεν το κάνω για τα ψηφαλάκια, δεν με ενδιαφέρει το τι θα πούνε οι οποιοδήποτε άνθρωποι έχουν ή δεν έχουν συμφέροντα από τη διατήρηση ή από το κλείσιμο των τμήματων, αλλά επειδή λοιπόν θέλω να είμαι καθαρός, έντιμος και μεταρρυθμιστής, λέω ότι σε αυτή την περίπτωση, εφόσον αυτό τον παραλογισμό δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω διαφορετικά, δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πολύ έντιμα και πολύ ξεκάθαρα. Και κάτι άλλο τώρα. Με λύπησε ιδιαίτερος, γιατί κάποιοι από πολύ ψηλά στα κυβερνητικά κλιμάκια βρήκαν την ευκαιρία, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που το ψηφοψηφιρίζουν εδώ και διάφοροι και κράκτες, σε πάση περιπτώσει, που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία ενημέρωσης, ότι ο Τζαβαράς ψάχνει να βρει έναν τρόπο να κάνει ηρωική έξοδο από την πολιτική, γιατί εκτός των άλλων, μάλιστα είπανε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Σκυλακάκη. Τον κύριο Σκυλακάκη τον τιμώ, τον σέβομαι, τον εκτιμάω για το ρόλο του το κυβερνητικό και για το έργο που έχει κάνει, και μακάρι να έρθει να τον έχουμε και υποψήφιο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Δεν έχω κανένα λόγο για τον άνθρωπο αυτό, όπως και για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Αλλά λένε οι άλλοι, οι πιο πονηροί, εκείνοι που ξέρουν τελικά να πλήττουν έναν άνθρωπο που είναι καθαρός και δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα, τον πλήττουν σε κάποια άλλα ζητήματα. Ασθενή που μπορούν να δημιουργούν κακές, αρνητικές εντυπώσεις, κακώς βέβαια. Είπανε λοιπόν ότι έχει πρόβλημα υγείας ο κ. Τζαβάρας. Έχει πρόβλημα υγείας γιατί δεν βλέπει καλά. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να του συγχωρήσουμε όλη αυτή την ιστορία, γιατί θέλει να φύγει. Λοιπόν, επειδή σε αυτή την πόλη όλοι με ξέρετε και σε αυτή την πόλη ήμουνα ο ίδιος πάντα, 40 χρόνια δικηγόρος, αλλά αυτός 20 χρόνια μαθητής, φοιτητής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ είχα την ίδια φυσική μειονεξία. Είχα πραγματικά το πρόβλημα της περιορισμένης όρασης, το οποίο το έχω ακόμα. Και τότε που ήμουνα υπουργός το είχα, και όσο ήμουνα βουλευτής το είχα, και όσο ήμουνα κίνημνο βουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το είχα, και όταν μου είχαν αναθέσει τη γενική εισήγηση στην αναθεώρηση του συντάγματος το είχα, αλλά δεν ευρέθηκε να πει κανένας ότι αυτό το φυσικό μειονέκτημα που έχω επεριόρισε την μεγάλη ικανότητα που όλοι μου αναγνωρίζουν να κάνω την επιστημονική, την κοινοβουλευτική και την επαγγελματική μου δουλειά με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, ναι μεν έχω το πρόβλημα, το οποίο λυπάμαι για αυτούς που μου το αναγνωρίζουν ως διακριτικό δυσμενούς μεταχείρισης, όταν κάποιες άλλες μειονότητες για άλλες ιδιαιτερότητες τις δίνουν προβάδισμα στην πολιτική. Όταν λοιπόν εμένα όλοι αυτοί δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση λόγω έλλειψης πνευματικής και ηθικής ικανότητας να ξεχωρίσουν ότι άλλο είναι η αρρώστια και άλλο είναι η αναπηρία. Δεν είναι μολυσματική νόσος αυτό που έχω εγώ. Είναι μια φυσική μειονεξία, την οποία με την προσπάθεια που έκανα, τη μεγάλη, για την υπερανάπτυξη του μυαλού και του πνεύματός μου, κατόρθωσα να την υποτάξω και να την κάνω να την ατονίσω, να την εξουδετερώσω, ώστε να μην είναι παράγοντας που εμποδίζει
την καλή και επαρκή άσκηση των οποιονδήποτε καθηκόντων. Λυπάμαι για όλους αυτούς. Λυπάμαι για το χαμηλό τους επίπεδο. Λυπάμαι γιατί δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν και δίνουν τώρα σε διάφορα παπαγαλάκια της καθημερινής ή των νέων και δίνουν διαρροές τις οποίες νομίζουν ότι τις συμμερίζεται ο ελληνικός λαός. Πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένος. Την πικρία μου θα την περιορίσω, δεν θα την αφήσω να επηρεάσει τη στάση μου. Στη Νέα Δημοκρατία ανήκω, θα παραμείνω μέχρι τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Θα υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματός μου και του Προέδρου με βάση το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Λυπάμαι όμως και εκφράζω την αηδία μου, με πιάνει ναυτία, όταν βλέπω ότι εκεί στα μεγάλα υψώματα, στην ηγετική ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται για ανθρώπους σαν και εμένα τόσο ταπεινά. Προσέξτε τώρα και τελειώνω. Μέχρι στιγμής είχα κρατήσει μία στάση αναμονής για το θέμα του αυτοκινητοδρόμου. Ξέρετε όλοι ότι για τον αυτοκινητόδρομο επί κυβερνήσεως Σαμαρά είχα κάνει μεγάλο αγώνα και ήμουν εγώ εκείνος που με τα χέρια μου σε συνεργασία με τον τότε υπουργό τον κύριο Χρυσοχοΐδη κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Σαμαρά είχα συντάξει το άρθρο 5 του τότε νομοσχεδίου με το οποίο το συγκεκριμένο έργο έφυγε από τα έργα παραχώρησης κατόπιν απαιτήσεως των μεγαλοεργολάβων. Τότε λοιπόν το άρθρο 5 έδινε τη δυνατότητα με βάση τις μελέτες που υπήρχαν να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο ως δημόσιο έργο. Είχα εξασφαλίσει τότε τις πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο δημοπρατήθηκε, λόγω των εκλογών αναβλήθηκε η δημοπρασία, ορίστηκε για τις 15 Μαρτίου του 2015 και ενώ είχαν κατατεθεί οι προσφορές και θα είχε κατασκευαστεί σήμερα το έργο, αν δεν επενέβαινε ο κύριος Πρίτζης για να ακυρώσει τη δημοπρασία εκ των υστέρων και να τεμαχίσει το έργο ώστε να πάει στον κύριο Καλογρίτσα που ήταν όπως φαίνεται τώρα και από τα πρακτικά εκεί που δημοσιεύονται της αρμόδιας προανακριτικής επιτροπής που ήταν από τους εκλεκτούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός όταν είχε έρθει στο προεκλογικά στον πύργο στην πλατεία του πύργου, όταν του θέσαμε το θέμα, δεσμεύτηκε ότι τους δύο ή τους τρεις, δεν θυμάμαι ακριβώς σε πάση περιπτώσει, πρώτους μήνες θα αρχίσει το έργο να κατασκευάζεται. Θα αρχίσει το έργο τουλάχιστον να δημοπρατείται. Θα έχει δημοπρατηθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα. Έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Καραμαλή, τον οποίον τιμώ και ο οποίος ξέρω ότι έχει κάνει προσπάθειες. Πλην όμως, ενώ περιμέναμε με βάση αυτά που μας είχε πει, ότι θα έχουμε χρονοδιάγραμμα κατασκευής για να δούμε μέχρι πότε αυτός ο κόσμος της Ηλίας θα θυσιάζει ανθρώπους, θα θυσιάζει ψυχές, θα θυσιάζει αρτιμέλειες και σωματικές ακεραιότητες στο βωμό του Μολόχ της ασφάλτου, να το ξέρουμε αυτό, για να δούμε στο μέλλον τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα. Εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους πραγματικά δεν έχει νόημα πλέον να είμαι στην πολιτική, δεν έχει νόημα πλέον να υποστηρίζω αυτά που υποστήριζα, γιατί πλέον απέναντι στους πολίτες που μου έδωσαν την εμπιστοσύνη τους γίνομαι ανακόλουθος και πλέον γίνομαι μειωμένης αξιοπιστίας πολιτικός και πολίτης, γι' αυτό ακριβώς πράγματι. Εάν μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου της θερινής, το πολύ είχα πει μέχρι τέλη Μαΐου, αλλά επειδή ο κορονοϊός μας είχε αλλάξει κάποια πράγματα, εγώ βλέπω ότι δεν μπορεί αυτό να περιμένει άλλο. Η αναγγελία, δηλαδή η εξαγγελία του χρονοδιαγράμματος, δεν μπορεί το αργότερο
μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να υπάρχει. Είπα λοιπόν και το λέω, ένας από τους λόγους που θα με αναγκάσουν πάλι να μην είμαι υποψήφιος θα είναι και είναι και αυτός που σας αναφέρω. Αυτά είχα να σας πω, σας ευχαριστώ. Ήθελα να ξεκαθαρίσω τη θέση μου απέναντι του ηλιακού λαού μέσω ημών. Σας ευχαριστώ που πάντα όποτε σας κάλεσα είσαστε εδώ κοντά μου και να ξέρετε ότι η πολιτική για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η πολιτική για μένα δεν είναι τρόπος επιβίωσης επαγγελματικής. Η πολιτική για μένα είναι ένα άθλημα ψυχής που το υπηρέτησα, που λάθη μπορεί να έκανα, μπορεί κάποια πράγματα να μην μπόρεσα να τα κάνω, αλλά τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος, είτε ως βουλευτής, είτε ως υπουργός, αυτό τον τόπο τον υπηρέτησα με αγάπη, τον υπηρέτησα με ζήλο, τον υπηρέτησα χωρίς υστεροβουλίες και χωρίς να περιμένω τίποτα άλλο εκτός από το να βοηθήσουμε όλοι μαζί αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Γιατί αυτός ο τρόπος, και καταλήγω με αυτό, έχει ένα διαμάντι που είναι διαμάντι όλης της γης και είναι η αρχαία Ολυμπία. Είναι ο τόπος που εάν συνέβαινε σε όλο τον πολιτισμένο πλανήτη να υπήρχε πανεπιστήμιο που θα λειτουργούσε μέσα στην περιοχή του, θα ήταν λογικά, ηθικά, πολιτισμικά αδιανόητο αυτό το πανεπιστήμιο να μην έχει ένα τμήμα ή μια σχολή στην αρχαία Ολυμπία. Γελάνε όλοι, όλοι γελάνε με αυτό που έγινε. Να έχει γίνει λόγο και χάρη στην αρχαία Ολυμπία ένα τμήμα πολιτιστικών σπουδών εδώ στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας και να έρχεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και να το καταργεί στο όνομα του ορθολογισμού. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Ορθολογισμός σημαίνει απομόνωση. Ορθολογισμός σημαίνει να περιορίσουμε τις δουλίτσες μας στην Πάτρα, γιατί όλοι ξέρουμε τι κάνουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου. Ακόμα και υπουργός ξέρει για τα προγράμματα, ξέρει για όλα αυτά που ο καθένας πηγαίνει. Αυτό για το οποίο πρέπει να είμαστε στις επάλξεις είναι να αυξήσουμε την ποιότητα του περιεχομένου των σπουδών. Και να μην υπάρχουν πανεπιστήμια που στην Ελλάδα διδάσκουν 35 ή 40 ή 50 μαθήματα στα 3 ή τα 4 χρόνια, γιατί οι καθηγητές δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το κομματάκι που έχουν κάνει διδακτορική διατριβή στην Οξφόρδη, στην Αγγλία, στην Αμερική. Δεν γίνεται αυτό. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, γι' αυτό παίρνουν και μόρφωση, γι' αυτό παίρνουν και επιστημονική κατάρτιση, δεν είναι παραπάνω από 15-20 και όλα τα άλλα τα συμπληρώνουν με τα μεταπτυχιακά. Εδώ, για να έχουν λόγο ύπαρξης όλοι αυτοί που γίνανε εν μια νυχτή δια υπηρεσιακής εξελίξεως καθηγητές πανεπιστημίου, από ΤΕΙ, ΤΕΙΤΖΙΔΕΣ του λέγανε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην καταλαβαίνει κανένας την αξία της αρχαίας Ολυμπίας. Και πώς να την καταλάβουμε, αφού εδώ βλέπουμε και από δηλώσεις άλλων παραγόντων που έχουν πολλά πτυχία, ότι έχουμε γεμίσει από ανθρώπους που έχουν πτυχίο από το Harvard, πτυχίο από το Yale, πτυχίο ή διδακτορικό από το Cambridge και δεν διαθέτουν το ανάλογο μορφωτικό επίπεδο. Γιατί παλιά ο καθηγητής πανεπιστημίου ή εκείνος που έκανε διδακτορικό ήτανε και ο μορφωμένος, ο καλλιεργημένος, ο άνθρωπος που γινόταν αποδεκτός σαν ο κύριος επιστήμη στο σύνολό της. Σήμερα λοιπόν πάνε, παίρνουν ένα πτυχίο από το Harvard και πρέπει εμείς να υποκλινόμαστε τη στιγμή που είναι αστοιχείωτη, τη στιγμή που είναι αγράμματη ουσιαστικά. Ένας μεγάλος Αμερικανο-Λιβανέζος καθηγητής που έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, ο Μαύρος Κύκνος, αν το βρείτε διαβάστε το, έχει φτιάξει τη θεωρία των Ivy League, δηλαδή των πτυχιούχων από τα ευγενή πανεπιστήμια που είναι αγράμματοι. Είναι αυτούς, είναι αυτοί τους οποίους αποκαλεί intellectuals idiots, δηλαδή διανοούμενους ηλιθίους. Εγώ λοιπόν το χατήρι σε αυτούς δεν πρόκειται να το κάνω, ακόμα κι αν οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι, οι δημοσιογράφοι της πλάκας, όπως σας είπα,
με βρίζουν, με λιδωρούν, με ελεηνολογούν. Μου είναι αδιάφορα τα λόγια τους, γιατί ξέρω ότι προέρχονται από μυαλά και από ψυχές αστοιχείων των ανθρώπων που δεν έχουν καμία επαφή με την Ελλάδα, που δεν έχουν καμία επαφή με τον πολιτισμό, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν με το χέρι προτεταμένο σε εκείνους που τους πληρώνουν τα επιμίσθια για να λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν. Μιλάμε για το σύστημα το λεγόμενο της παραπλανητικής δημοφιλίας, το οποίο πολύ δυστυχώς και στον τόπο μας το υπηρετούν με συνέπεια. Και χαλάνε τα λεφτά του κράτους κάποιοι από αυτούς για να έχουν μια αποδοχή που δεν τη δικαιούνται, γιατί κατά βάθος είναι κενή. Εγώ λοιπόν, και τελειώνω με αυτή τη λέξη, δεν μπορώ άλλο να είμαι παρατηρητής και άπραγος θεατής σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής και ηθικής ερήμωσης της πολιτικής. Της πολιτικής με επικεφαλαίο. Γι' αυτό, για λόγους πολιτικής και προσωπικής αξιοπρέπειας, έκανα αυτές τις δηλώσεις που είχα την τιμή να απευθύνω σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε.